Πάμε, όπως είπαμε, να συναντήσουμε την Δόκτωρ Λουίζα Σοφοκλέος. Είναι συνιδρύτρια και CTO της Mighty Kitchen. Είναι η πρώτη κυπριακή εταιρεία παραγωγής φυτικού κρέατος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε πώς αποφασίσατε να υλοποιήσετε μια τέτοια ιδέα στην Κύπρο, γιατί όπως έχουμε αναφέρει, υπάρχει παραδοχή ότι η πλειοψηφία στην Κύπρο είναι κρεατοφάγηδα. Με και το ερώτημα τώρα του τηλεθεατή που ρωτά κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε και σούβλα με αυτό το φυτικό κρέας. Φυσικά, κάποια από τα προϊόντα μας, εμείς τα έχουμε δοκιμάσει πάντως πάνω σε κάρβουνο και δουλεύει και σε κάρβουνο. Λοιπόν, στην ερώτησή σας τώρα πώς ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα. Η κινητήριος δύναμη, ας το πούμε, ήταν η αγάπη μας για τα ζώα και το περιβάλλον. Και φυσικά όμως πίσω στο 2018 με 19, κάπου εκεί περίπου ξεκίνησε η εταιρεία, τότε ήταν πολύ πιο λίγα τα προϊόντα, τα εναλλακτικά του κρέατος στην αγορά και ειδικά στην Κύπρο ήταν ελάχιστα. Οπότε έτσι, αυτό ήταν το έναυσμα τέλος πάντων για να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα μας. Τώρα, φυτικό κρέας. Κάποιος που το ακούει διερωτάται τι περιέχει αυτό το προϊόν, πώς δημιουργείται, τι γεύση έχει. Ναι, ωραία. Πάντα αυτή είναι η πρώτη ερώτηση ούτως ή άλλως. Το προϊόν στην ουσία μιμείται το κρέας τόσο οργανωληπτικά αλλά και σε θρεπτικά, μακροθρεπτικά συστατικά. Στις πρωτεΐνες και προσπαθούμε να έχουμε τέλος πάντων τις ίδιες πρωτεΐνες και το ίδιο λίπος, ας πούμε, με το κρέας. Για τη δημιουργία του προϊόντος έχουμε εμείς, τουλάχιστον σαν εταιρεία, έχουμε σαν βάση την πρωτεΐνη από μπιζέλι και τη γλουτένη, δηλαδή πρωτεΐνη από σιτάρι, καθώς και άλλα συστατικά όπως ίνες βρώμης, αμύλων πατάτας, μπαχαρικά. Ναι. Τώρα η γεύση προσομοιάζει όσον γίνεται το κρέας. Άρα προσομοιάζει και η γεύση. Μας είπες και τις πρώτες ύλες. Τώρα τι γίνεται με τον Κύπριο καταναλωτή? Ήταν έτοιμη η αγορά για κάτι τέτοιο? Είδατε διαφορά τα τελευταία χρόνια? Άρχισαν να το δοκιμάζουν, να γίνεται μέρος της καθημερινότητάς τους? Σίγουρα, στο εξωτερικό η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την Κύπρο, αλλά όταν πρώτο ξεκινήσαμε σε σχέση με τη σημερινή ζήτηση και ενδιαφέρον τέλος πάντων για τα προϊόντα μας, η διαφορά είναι τεράστια, ακόμη και στην Κύπρο. Φυσικά, σαν εταιρεία, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και τις κατάλληλες συνθήκες και να εκπαιδεύσουμε, ας το πούμε, κάπως την αγορά, για να καταλάβει, γιατί καμιά φορά θεωρούν έτσι λίγο περίεργα τα προϊόντα μας. Ναι. Είναι λογικό. Ωστόσο, έχω διαβάσει πως συνεργάζεστε ήδη με 100 επιχειρήσεις, εστιατόρια, υπεραγορές, όπου προσφέρετε τα προϊόντα σας. Έτσι, κλείνοντας, πείτε μας τι προϊόντα παράγετε, τι μπορεί να βρει κάποιος δηλαδή με το brand της Mighty Kitchen και αν κάνετε και εξαγωγές. Λοιπόν, είμαστε, όπως είπατε, σε περισσότερα από 100 εστιατόρια και υπεραγορές στην Κύπρο. Έχουμε μπει στην ελληνική αγορά σε εστιατόρια και υπεραγορές και τώρα είμαστε στα στάδια που μπήκαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, στο μέλλον, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε τις αγορές που έχουμε ήδη, αλλά να πούμε και σε άλλες αγορές, όπως είναι η Γερμανία, τα Εμιράτα, για τα προϊόντα μας, τα οποία προϊόντα μας είναι φιλετάκια υποκατάστατων του κοτόπουλου, η γύρος πάλι υποκατάστατων του γύρου κοτόπουλου, έχουμε tenders που είναι sticks στην ουσία μπανέ και nuggets και τα κεφτεράκια μας προς το παρόν. Υπάρχει δηλαδή επιλογή. Υπάρχει μια γκάμα και γενικά τα προϊόντα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παραδοσιακές συνταγές για να αντικαταστήσουν το κρέας. Οπότε γι' αυτό δεν είναι αποκλειστικά, απευθυνόμαστε σε έναν vegan μόνο καταναλωτή, αλλά και σε έναν καταναλωτή που, όπως είπατε κι εσείς, θέλει είτε να μειώσει το κρέας στην καθημερινότητα του, είτε νηστεύει, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο προτιμά τα προϊόντα μας γιατί απλά είναι ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε και να σας ευχηθούμε έτσι κάθε επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Γεια σας. Γεια σας.